Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Απόστολος Μπαρμπαγιάννη. Ωραία. Σας καλώ εκ μέρους του κύριου Καλαμού και του Θήμιου, του συνεταίρου σας. Μιλήσαμε προηγουμένως πριν κάποια ώρα. Μου είχε πει να σας πάρω μία με δύο σήμερα. Για όσον αφορά να μιλήσουμε για το τιμολόγιο ρεύματος, για το οικιακό, είπε για τη βίλα και για την επιχείρησή σας. Για τη βίλα με νοιάζει πιο πολύ. Καλά, θα ενημερώσω. Καλά, να πούμε και για την επιχείρηση, με νοιάζει για τη βίλα. Λοιπόν, μια οικογενειακή βίλα που την αγοράσαμε από μια οικογένεια στην Γλυφάδα. Πουλήσαμε το οικογενειακό μας σπίτι στην Γλυφάδα. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Ένα οικογενειακό σπίτι. Μάλιστα. Μιας οικογένειας γνωστής για τη χώρα που το πουλήσανε για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Και το πήραμε τώρα εμείς κοψοχρονιά, μην φανταστείτε, αλλά θέλουμε να γλιτώσουμε λεφτά από το ρεύμα όσο γίνεται. Λογικό είναι, λογικό. Γιατί το ρεύμα έτσι πως έχει γίνει πλέον. Έτσι τα πληρώνουμε όλα στα νερά και στα ρεύματα. Έχει που έχει τόσα μπάνια και τόσα τετραγωνικά. Ακριβώς. Έχω βάλει κάτι ηλιακά. Αλλά δεν βλέπω ο χαΐρι. Δεν γίνεται μόνο έτσι για τόσο μεγάλο χώρο. Εντάξει, τελικά βοηθάνε, αλλά σε ένα μικρό σπίτι, ακόμα και σε μικρότερο σπίτι και πάλι δεν είναι αρκετά. Δεν βοηθάνε. Δηλαδή, ένα γκαζάκι να ανάψει με τον καφέ, πιο οικονομικό σου έρχεται. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Τα ξέρετε αυτά όλα, τα έχετε μετρήσει. Φυσικά, φυσικά. Αν βάλουμε ανεμογεννήτρια. Δεν το νομίζω. Εγώ αυτό που προτείνω τώρα, γιατί μόλις σήμερα κιόλας, κύριε Μπαρμπαγιάννη, προωθούμε το νέο μας τιμολόγιο κίτρινο. Έτσι. Και είναι το μοναδικό τιμολόγιο τώρα κίτρινο, μοναδικός πάροχος που το δίνει χωρίς μηχανισμό διακύμασης. Δηλαδή τώρα... Δεν έχει μηχανισμό μέσα, είναι χωρίς το μηχανισμό. Αυτό, και είμαστε μοναδικοί. Γιατί... Εμείς είχαμε ένα, αλλά είχε τον αντικυθύρων και χάλασε. Τώρα, αυτά με το μηχανισμό, πώς βγαίνουν τα καινούργια και το χωρίς. Λοιπόν, κοιτάξτε, ως τώρα τα κίτρινα. Εγώ είχα το πράσινο, να σας πω την αλήθεια μου. Όχι, όχι, το πιο ακριβό είχατε. Αφήστε τα, σας λέω, έχουμε λυσάξει, γονατίσαμε κάτω. Τώρα τα πράσινα πήραν αναλόγως στην εταιρεία φυσικά. Είχαν αύξηση από 11 μέχρι 70% αύξηση τα πράσινα τιμολόγια. Απαπαπα, δεν τρέπονται οι συγχαμένοι τα λαμόγια. Εσείς ποια εταιρεία είστε, μου είπατε. Είμαστε 25. Α, με τα ντολμαδάκια, ξέρω. Ναι, ωραία. Όχι με τα ντολμαδάκια. Α, ο ζαμπάκια είναι εκείνο, ναι. Δεν πειράζει, έχει το χικό μου αρέσει. Ουσιαστικά η ξεκίνησε πρώτη φορά. Νομίζω έχει και ντολμαδάκια. Τέλος πάντων. Έχει ντολμαδάκια, ζαμπάκια. Το ξέρω. Yeah. Για φυσικό αέριο έφερε πρώτη φορά και ήταν δημόσια. ΔΕΠΑ Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και μετά ψήφισε και στο ρεύμα τώρα. Χρήσιμες πληροφορίες όλες αυτές για το σπίτι μου, ναι. Ναι. Και τώρα είμαστε στο κίτρινο. Ενώ κάνω conclusion. Λοιπόν, τώρα στο κίτρινο. Για να καταλάβετε, γιατί ο μηχανισμό διακύμανση αυτό προκαλεί. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μέσα αυξήσει. Ναι. Να σε εξηγήσω λοιπόν. Το κίτρινο κανονικά ορίζεται από βασική τιμή προμήθεια, που δεν είναι τελική τιμή. Πες το, βάζω drums. Συν μηχανισμό διακύμανση. Πάμε. Λοιπόν, τώρα εμείς. Τι λέμε εμείς. Τι λέτε. Σε αυτό το κίτρινο λέμε ότι το καινούργιο μας το πάροχο όμως Start Night, που έχει και νυχτερινό και ημερήσιο, αλλά και να μην έχει νυχτερινό πάλι σφαίρι, έτσι, είναι. Δεν βάζουμε μηχανισμό διακύμανση. Δεν μου το λέτε πόσο είναι όμως, μου το κρατάτε αγωνία, σαν την επόμενη σεζόν. Όχι, σας λέω. Έχω να περιμένω το μαέστρο τον Οκτώβριο, μην περιμένω να μου πείτε και την τιμή. 11 λεπτά είναι για το ημερήσιο. Τσάμπα. Και 10 λεπτά είναι για το νυχτερινό, αν έχετε. Το μήνα? 10 λεπτά το μήνα? 10 λεπτά την κιλοβατόρα. Πόσε κιλοβατόρε χαλάω εγώ τη μέρα? Εσεί αυτό το ξέρετε. Με μπερδεύετε, δεν ξέρω. Μα τι εγώ το ξέρω. Κάθομαι και κοιτάξω τι κιλοβατόρε. Ξέραμε παλιά, τόσο είναι το πάγιο, τόσο πληρώνω. Οι άλλοι μου κάνουν και 3 πάγιο δώρο. Εσεί θα μου κάνετε. Εμεί αυτό θα σα πω, δεν πρόκειται. Δεν μου τα λέτε όμω. Μου έτρεχε γύρω-γύρω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να. Γεια σα, συζήτη. Λοιπόν, δίνουμε 60 ευρώ όλα τα πάγια ενό χρόνου δώρο. Ξοδευτήκατε. Λοιπόν, σα δίνουμε. Μέσα μπαίνει η εταιρεία, το φοβάμαι. Η μοναδική. Λοιπόν, σας δίνουμε ένα δωρεάν ταξίδι, δωρεάν διαμονή. Στη Μάλτα? Είχα κερδίσει από τον τροχό της τύχης παλιά, δεν το έχω κάνει ακόμα. Πού άλλο έχει? Όχι. Στην Ανδώρα? Όχι. Στην Ελλάδα είναι. Σε τετράστρα ξενοδοχεία, σε 15 προορισμούς. Είναι η μόνη περίπτωση να πάμε σε νησί φέτος. Αν κερδίσω αυτό. Πισίνες. Ή αν έρθω πρόσφυγας από άλλη χώρα και με ξεβράσει. Αλλιώς δεν πρόκειται. Τέλεια. Λοιπόν, Σαντορίν και Ιω Πάρο, πάντως μπορώ να σας πάμε και έχετε περιθώριο μέχρι το τέλος του 2025 του επόμενου έτους για να το χρησιμοποιήσετε. Και φαντάζομαι απαγορεύεται να πάω Ιούλιο και Αύγουστο, ε! Σωστά, αλλά όλο οι υπόλοιπες. Ευκαιριάρα μου φαίνεται. Νομίζω Μύκονος είναι καλή Δεκέμβρη, δεν πηγαίνει και χιόνι εκεί. Άντε κανένα απαγορευτικό, αλλά κλάιν, στη Μύκονο ξέμεινε. Σαντορίνη, εγώ έχω πάει 23 Φεβρουαρίου και πέρασα. Να το! Στείλτε μου το άλμπουμ. Που είχαν πάνω στους βράχους υπήρχαν μικρά αγριολούλουδα χρωματιστά που αυτό δεν το είχα ξαναδεί. Να το. Σαντορίνη Φλεβάρι. Νέο tip. Θα το βάλω στο TripAdvisor. Σαντορίνη Φλεβάρι. Ναι, να δω και τα αγριολούλουδα. Τα διώξαμε και μίλησα. Δεν έχει όλους τους Κινέζους να είναι εκεί τριγύρω. Να το. Και κινεζοφοβία. Μπράβο. Έτσι. Όλη αυτή τη που δεν μπορεί να προχωρήσει. Έχει όλη η Σαντορίνη να την. Να την περπατήσει εκεί, να κάνει να χαρίσει περπάτημα. Όχι κάθε τόσο να σταματά που κάζουν φωτογραφία και αγοράζουν χρυσά ρολόγια. Μαγκώσατε. Το καταλαβαίνω.
Λοιπόν, εγώ αυτό που δίνω, το σημαντικό στο μετεωρολόγιο είναι ότι δεν υπάρχει, είμαστε μοναδικοί που τώρα βγάλαμε χωρίς μηχανισμό διακύμανση. Ορίζει η τιμή. Αυτό το μηχανισμό πολύ το πουλάτε. Λοιπόν, το πουλάω γιατί. Γιατί αυτό είναι που αυξάνει τις τιμές απότομα. Ενώ εμεί. Τα μαθαίνω και εγώ τα μυστικά, δεν το ήξερα. Μοναδική τιμή. Σαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο που όλοι πήραμε τα υγρά και γεμίσαμε καρκίνο. Τώρα τσακ, πες το σιγαράκι το κοντό, έκανε δουλειά σου. Έτσι είναι αυτά, τα μαθαίνει σιγά σιγά. Το θέμα είναι να το κόψει τελείω. Τέλο πάντων, συν σταθερή τιμή. Το κόψαμε, τώρα έχουμε αρχίσει τι πίπε. Για πείτε μου. Λοιπόν, πίπα Νταϊάννα, πάντοτε. Λοιπόν, αν θυμάσαι μια διαφήμιση. Το θυμάμαι, ναι. Πίπα Νταϊάννα. Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπε Νταϊάννα. Υγεία καθαριώτη Αρχοντιά. Λοιπόν, ορίζεται από χοντρική τιμή για το ημερήσιο συν 0,03, δηλαδή συν 3 λεπτά. Τη δέσμευση, πείτε μου, για πόσο καιρό? Για ένα χρόνο. Μόνο. Δεν έχετε δέσμευση. Άμα φύγω, έχω ρήτρα που φεύγω, που αποχώρηση. Δεν έχετε ρήτρα αποχώρηση, καμία. Ναι. Και απλά εμείς όμως δεσμευόμαστε ότι η τιμή για ένα χρόνο θα ορίζεται μόνο χωρίς μηχανισμό διακύμανση, με χοντρική τιμή συν σταθερό περιθώριο κέρδους. Κοιτάξτε, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να το συζητήσω και με τη γυναίκα μου και να το συζητήσω και με το φαντ, το πήραμε από ένα Ισραηλινό φαντ αυτό το σπίτι από αυτή την οικογένεια που σας είπα. Οπότε πρέπει να συζητήσω γιατί ακόμα έχουν την παρακράτηση ακόμα. Δεν έχουμε κάνει άρση της παρακράτησης, είναι υποθηκευμένο. Οπότε να δω άμα μπορούμε να το κάνουμε, να το συζητήσω και να ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, εγώ μπορώ να ολοκληρώσω και επειδή μιλήσαμε με διάφορα. Εγώ το κάνω και μόνος μου, αλλά αν θέλετε παρέα, ναι, πείτε μου. Λοιπόν, μπορεί να ολοκληρώσει, ναι, δεν ξέρω. Πάντως μέσα στο δώρο δίνουμε και μια κάρτα υγείας 6.150 ευρώ. Να το. Σωστό, λοιπόν. Με υπουργό υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, λογικό. Ναι, λογικό. Ενώ ναι. Απαραίτητο. Τι να κάνω τώρα, δεν περιμένεις από τον Γεωργιάδη, δεν γίνεται. Σας ενημερώνω ότι έχουμε ήδη την πιο ιδιωτική υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι για απογευματινά χειρουργία έκπτωση ή είναι για όποτε θέλω? Υπάρχει βραδινά χειρουργία, βραδινή έκπτωση. Για το βραδινό θα είναι 2 λεπτά η σταθερή κιλοβατόρα. Να το, επειδή έχετε και βραδινό ρεύμα. Μπράβο. Όλα κλειδωμένα. Αυτή η κάρτα υγείας για πού είναι? Είναι Ευζήν και είναι συμβεβλημένη με 3.000 μεγάλα διαγνωστικά κέρδη. Δεν σας είπα εγώ είναι του Άδωνη. Ευζήν που λέει, ναι. Λοιπόν, και είναι για ιδιωτικά. Αυτό με νοιάζει. Είναι ιδιωτικά. Μην πάω και μπλέξω τώρα, περιμένω στον Ευαγγελισμό στην πλέπα. Με τίποτα. Πήγα μια φορά με τη μητέρα μου, δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ. Μα είναι δυνατόν τώρα. Ιδιωτική υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και εγώ ουσιαστικά ο μέσος όρος, δηλαδή για να καταλάβει, τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 9 λεπτά. Έτσι τώρα 10. Επίσης θα πω εντάχει. Το πάρω. Εντάχει ήταν αυτό που ζούσαμε τόση ώρα. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Με μπερδέψατε με τόσες πληροφορίες. Πού να τα καταλάβω? Με παίρνουν 500 τηλέφωνα. Με έχουν πάρει 3 εταιρείες ρεύματος, 2 κινητής και μία φυσικού αερίου. Να πω λίγο και για το επαγγελματικό, μια ανακεφαλαίωση. Μια γρήγορη. Λοιπόν, αλλά απλά με δεν σας προλαβαίνω, δεν ξέρω στενογραφία. Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Με πιέζετε. Έχω τόση πίεση από τη ζωή και εγώ και εσάς. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό. Και γελάτε. Μηχανισμό διακύμανσης. Είσαι γνωστός για το χιούμορο σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που σας έχω ακούσει. Α, με έχετε ξανακούσει. Φυσικά τι. Πού έχετε ακούσει? Σε πολλά, σε ράδιο, σε τέτοια πολλά. Α, εν γνώση σας. Α, κύριο Καλαμούκη σας έστειλε που μου είπατε. Κύριο Καλαμούκη με έστειλε, ναι. Ο κύριο Καλαμούκη με έστειλε. Πού τον βρήκατε τον κύριο Καλαμούκη? Το βρήκα. Έχω κι εγώ τα δικά μου τα κόλπα, τα μαγικά χαλιά. Ταξιδεύω, βρίσκω, μαθαίνω. Αρκεί να λείπουν οι Κινέζοι. Κατάλαβα. Λοιπόν, ουσιαστικά πραγματικά και αυτό είναι το πιο οικονομικό τιμολόγιο, γιατί και αυτό είναι χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Ποιος θα το μοντάρει όλο αυτό, μου λέτε? Αυτό όμως ορίζεται ακόμα πιο φθηνό. Χοντρική τιμή συν 2 λεπτά, 0,2 λεπτά. Δεν χωράει στην εκπομπή όλο αυτό. Είναι με ένα ευρωπάγιο. Έτσι, εκεί, το πείμα. Να μην σας πω. Να πείτε, αλίμονο, δεν λέτε τόση ώρα. Η τιμή Απριλίου ήταν στα 10,3 λεπτά. Ναι. Και από τότε που ξεκίνησε. Ακόμα το Απριλίου είμαστε τις παλιές τιμές του Ιουνίου, θέλω. Τι καλή. Τα κίτρινα, τα πράσινα βγαίνουν του Ιουνίου, δεν τα ξέρετε καλά τότε. Ακόμα δεν έχει βγει, γιατί βγαίνει σύμφωνα με τη χοντρική τιμή, βγαίνει στο τέλος του μήνα. Ναι. Πώς είναι τα λουλουδάκια, τα αγριολούλουδα στη Σαντορίνη που βγαίνουν το Φλεβάρι, έτσι τα πράσινα βγαίνουν τον Ιούνιο. Κατάλαβα. Το χρηματιστήριο το υπέροχο ενέργεια Παναθαμά μας, τέλος πάντων, ναι. Κοιτάξτε. Ευχαριστούμε το ΣΥΡΙΖΑ για αυτό, να είναι καλά. Το ξέρω ότι το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Τα κειμενόμενα. Να κάνω μια ερώτηση, τι ψηφίζετε? Εγώ ήμουν Αγγλία τόσα χρόνια, δεν ψήφιζα τίποτα κανένα από αυτού. Και τώρα? Δεν ψήφιζα ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε τίποτα. Θα ψηφίσω πράσινο κίνημα. Τι το πράσινο κίνημα, Πασόκ? Όχι, με του πράσινου. Του κόκαλι αυτό. Όχι, όχι αυτό. Του κόκαλι. Πολλά, ξέχασα το όνομα τώρα. Οικολόγοι πράσινο. Ή μπορεί να ψηφίσω και αυτή την κοπελίτσα, τη μικρή κόλλη, ξέχασα το όνομά τη. Λατινοπούλου. Ναι, αυτή είναι έτσι. Πάντω όχι όλου του άλλου. Τη Λατινοπούλου. Μπράβο, είστε στη σωστό δρόμο. Μπράβο. Μέχρι τώρα. Ελπίζω να τα έχετε όλα στην πένα. Μασχάλε σε πόδια τέτοια, γιατί αυτή έχει θέματα. Αφήνουν τρίχε στα πόδια και το φωτογραφίζουν. Τρίχε στη μασχάλη, τρίχε στο μ***.
κουτάκι, ραγάδες, πανάδες, κυταρίτιδα και οτιδήποτε άλλο αντιαισθητικό υπάρχει πάνω τους. Λοιπόν, εγώ δεν έχω θέμα με τέτοια. Τι ηλικία είστε, αν επιτρέπετε? Εγώ είμαι natural, μ' αρέσει να είμαι φυσική, δεν βάφομαι, δεν κάνω. Αλλά εντάξει. Αχύπησα, κατάλαβα. Πάει η ζήβα στη μασχάλη. Κατάλαβα. Όχι, η μασχάλη είναι οκ. Ιερή. Τι ηλικία είστε, αν επιτρέπετε? Δεν τα φωνάζουμε δυνατά με στη δουλειά εδώ. Όχι δυνατά, δεκαετία πείτε μου. 30-40? Λίγο παραπάνω, αλλά φανταστείτε ότι πριν σπάσω τον Αύγουστο το χέρι μου, έκανα να ρίχηση τέτοια. Είμαι δυναμική χορού, πράγματα βαριτζάνια. Είμαι power, δεν μοιάζω. Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μου το χρόνο που σα είπα και τα ξαναλέμε. Μέσο όρο, λοιπόν. Τετράμινο, πρέπει να κλείσω, δεν μπορώ. Κατανοώ, Κουράστηκα. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Να σα ξανακαλέσω, κύριε Βαρβαγιάννη. Από Δευτέρα, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια σα. Παρακαλώ, γεια σα.